Λοιπόν, να είναι τελείως το θέμα αυτό και πάμε χαρά μου σε μία πολύ συγκινητική συνομιλία που είχες με ένα κορίτσι το οποίο ήταν φίλη της Κυριακής Γρίβα. Ένα κορίτσι το οποίο ήταν δίπλα στην Κυριακή, μοιραζόντουσαν μαζί τους προβληματισμούς τους, τις ανησυχίες τους. Η φίλη αυτού του κοριτσιού που έχασε αυτό το λαμπερό και φωτεινό πλάσμα από τη ζωή της, επειδή ο σύντροφός της, για να θυμίσω σε όσους ξεχνάνε, ο σύντροφός της αποφάσισε έξω από το αστυνομικό τμήμα στο οποίο κατέφυγε εκείνη για να ζητήσει βοήθεια από τον ίδιο, αποφάσισε να της στερήσει, να της πάρει τη ζωή με ένα μαχαίρι και ορμώντας έξω από το αστυνομικό τμήμα, έξω από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος, μπροστά από το φυλάκιο στο οποίο υπήρχε ειδικός φρουρός, ο οποίος ήταν σε απόταξη, και να της πάρει τη ζωή. Θέλω να ακούσουμε την συνομιλία σας. Τι σου είπε, Χαρά μου, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι, γιατί δεν σε βλέπω κιόλας. Ήταν πολύ συγκινητικό η συγκινητική συνομιλία μας. Να πω, ήταν παιδική της φίλη. Είναι και πολύ καλή φίλη με την αδερφή της. Με την αδερφή της Κυριακής. Ήταν πολύ καλή φίλη. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική συνομιλία. Μιλούσε για ένα κορίτσι που πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό. Ένα κορίτσι αγνό, με πάρα πολύ μεγάλη καλοσύνη. Σαν να φορούσε αυτό το Στέφανο. Ένα κορίτσι που πραγματικά ήταν τόσο άτυχο, πραγματικά, πραγματικά πήγε άδικα, πέθανε άδικα, εξαιτίας αυτού του πρώην συντρόφου και εξαιτίας και από το χέρι του πραγματικά του δολοφόνου της. Του δολοφόνου, ένας δολοφόνος είναι ο άνθρωπος που αφαίρει τη ζωή. Οποιοδήποτε άνθρωπο. Πάμε να ακούσουμε τίποτα. Έξι μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που η Κυριακή Γρίβα κατακρεουργήθηκε από το χέρι του 39χρονου πρώην συντρόφου της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Πολύ άσχημο τρόπο να φεύγει ένα παιδί έτσι, είναι ένας άνθρωπος. Πέντε μαχαιριές, πισόπλαντες, από έναν άνθρωπο που αγαπούσε η κόρη μου. Έρχεται στον ύπνο μου, έρχεται το κορίτσι μου, αλλά δεν μου λέει τίποτα για όλο αυτό. Όλα καλά ρε παπά μου, λέει όλα καλά. Όλα καλά ρε παπά, γιατί ρε κουλά. Η απώλεια για την οικογένεια της Κυριακής είναι τεράστια. Ο πόνος δυσβάστακτος και οι μνήμες νοπές. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί ίσως ακούσω στην κουζίνα μπαμπά, μπαμπά. Φίλοι και συγγενείς θυμούνται ότι η Κυριακή ήταν μια πολύ ευγενική φυσιογνωμία. Ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και μια δραστήρια κοπέλα με όνειρα και όρεξη για τη ζωή που δεν πρόλαβε να ζήσει. Έναν γλυκό πλάσμα ήταν. Λες και είχε μια χτίνα από ήλιο επάνω της, έτσι ένα τέτοιο πράγμα ένιωσα. Δεν είχε αφάδεια, δεν είχε, ήταν πολύ ήπιον τόνο. Δεν έχω λόγια, ειλικρινά σοκάρομαι και μόνο που το συζητάω δηλαδή, ότι αυτή η κοπελίτσα έφυγε. Μια στενή φίλη της αδικοχαμένης Κυριακής μιλά αποκλειστικά στην εκπομπή μας για το κορίτσι με το αγγελικό πρόσωπο και τον ακέραιο χαρακτήρα. Δεν γιατρεύεται, είναι κάτι που δεν γιατρεύεται αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Είναι ένας πόνος που, τι να σου πω δηλαδή, δεν περνάει. Προσπαθούμε με τη σιωπή μας και βουβό πόνο, με λίγα λόγια. Βουβός πόνος δεν είναι, δεν μπορείς όταν το εξωτερικεύεις, αυτό από τη μια άλλους τους ελευθερώνει, αλλά και από την άλλη όταν είναι δική σου φίλη και άνθρωποι, προσπαθείς να μην το αναφέρεις. Η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι της άτυχης Κυριακής ζητούν άμεση δικαίωση και απόδοση των ευθυνών στους ηθήνοντες αυτής της δολοφονίας. Είχες δίκαια το δολοφόνο, δεν είχες ερχόταν να την πάρει τη δουλειά. Ερχόταν να την πάρει, αλλά δεν του επέτρεπε την είσοδο μέσα ο ιδιοκτήτης. Φαινόταν έβρεση τώρα, γυάλιζε το μάτι του που λένε. Όσοι έχουν χάσει παιδιά, αυτοί θα με καταλάβουν, μόνο αυτοί. Λυγίζω στην εικόνα αυτού του πατέρα, όποτε και να τον ακούσω δεν υπάρχει. Φωνή του είναι μαχαίρι στην ψυχή κάθε ανθρώπου. Αύριο, Χαρά, αύριο, Ελένη μου, θα τελεστεί και το εξάμηνο μνημόσυνο. Ακριβώς 6 μήνες μετά την άγρια δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έχουμε το μνημόσυνο που θα γίνει στην περιοχή όπου μεγάλωσε στα Ανολιώσια στην εκκλησία. Και 6 μήνες μετά, για να το αναφέρουμε και αυτό και να μην το ξεχνάμε ποτέ, η γραφειοκρατία, οι διαδικασίες, τα χαρτιά, οι φάκελοι, οι γνωματεύσεις και τα πορίσματα. Είναι ακόμα χαμένα στο ελληνικό μπάχαλο που ζούμε. Να το λέμε και αυτό.
Κύριε Παλάσκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να πούμε κάτι άλλο. Να πείτε ό,τι θέλετε, ναι. Δεν έχει αποδοθεί ούτε αστυνομική πειθαρχική δικαιοσύνη, ούτε η δικαιοσύνη της φυλακής να πάει αυτό το τομάρι, αυτό το κτίνος. Αφού είναι ακόμα στην ψυχιατρική πτέρυγα. Είναι προς το δεν τίποτε. Έχει, δηλαδή, έκλεισε 6 μήνες αυτό το κοριτσάκι που έχασε και κανένας δεν έχει τιμωρηθεί. Να ξέρετε ότι επίκειται παραγραφή όσον αφορά το πειθαρχικό από την ελληνική αστυνομία για την υποδιοικητή, η οποία σε λίγες ημέρες βγαίνει στη σύνταξη, γίνεται ερηπολίτης, ούτως ώστε όσοι την γλιτώσαν, την γλιτώσαν. Αχ, κύριε Παλάσκα, είναι για γέγια όλα. Για γέγια και για κλάματα μαζί. Ο Φρουρός πληρωμένη την είχε, απλά είχε ξεχάσει ότι την έχει πληρώσει και κρυβόταν. Ναι, βαρύμενο παρελθόν αλλιώς. Κύριε Παλάσκα, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.